στη ζωή σου. Ο έλεος σου, Κύριε, θα τα διώξει με πάσα στα σημαία στη ζωή μου. Άραν την Αγία τιμή. Αγαπητοί μου, για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση που είναι απόψε μαζί σας. Γιατί την Αγία Βαρβάρα, ακόμα τον ιδρώτα του εργαζομένου μέσα στα μετανία, που είναι συνδεμένος με αυτή τη μέρα, την έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Και πάρα πολλές μέρες της Αγίας Βαρβάρας λάβαινα τον λόγο για να πω κάτι σχετικό με αυτό το ωραίο πράγμα που είναι η δουλειά στο υπέδαφος. Που όσοι δούλεψαν, όσοι το γνώρισαν, ξέρω πόσο λεβεντιά έχει και ακόμη πόσο ομορφιά έχει και πόσο δύναμη και τι προσφέρει στην ανθρωπότητα. Εμείς οι άνθρωποι που δουλέψαμε, οι άνθρωποι του πνεύματος, που είναι και αυτή μια δουλειά σκληρή, ένα σκοπό έχουμε. Να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό τον ιερό τόπο που λέγεται Ελλάδα. Επιτρέψουν, κύριε Υπουργέ, να αρχίσω την προσφόληση ανάποδα, όπως ακριβώς οργανώθηκε αυτή η γιορτή. Δηλαδή να προσφολήσω πρώτα τους συναδέλφους, οι οποίοι μας κάλεσαν, μετά τον Υπουργό, ο οποίος μόλις άκουσε ότι θα έρθω να φάω μαζί σας, που είπε, α, και εγώ θα έρθω. Μα του λέω, είναι απλά. Μα έτσι θέλω και εγώ, μου λέει, έτσι γιορτάζω αυτή την ημέρα. Και αυτό μου φέρε στο μυαλό ότι και ο ίδιος, ας μου επιτρέψει να το πω, είναι ένας από εσάς. Έχει δουλέψει εξίσου σκληρά στα ορυχεία.